Επιστρέψαμε αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Πάμε τώρα να συζητήσουμε για μια νέα μέθοδο που φαίνεται πως δίνει ελπίδα ζωής σε χιλιάδες ασθενείς. Ο κύριος Δημοσθένης Μπούρος είναι μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Μπούρο. Καλησπέρα. Ο κύριος Γιώργος Κολιάκος. Καλησπέρα κύριε Κολιάκο. Αναπληρωτής καθηγητής βιοχημίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Μπούρος είναι καθηγητής πνευμονολογίας του Δημοκρητίου. Γνωστός γι' αυτό παρήλειψα την ιδιότητα. Μαζί μας και ο κύριος Βασίλης Πασπαλιάρης, φαρμακολόγος. Καλησπέρα. Γεια σας. Κύριε Μπούρο, μια νέα μέθοδο που δίνει ελπίδα σε ποιους ασθενείς? Είναι ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από διάφορα χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού και ιδιαίτερα ένα νόσημα που λέγεται πνευμονική ίνωση, το οποίο η πρόγνωση είναι απελπιστική. Πραγματικά είναι χειρότερη πολλές φορές από καρκίνο πνεύμονος και για την οποία νόσο δεν έχουμε αξιόπιστη και αξιόλογη και αποτελεσματική θεραπεία με φάρμακα. Οι ασθενείς αυτοί έχουν μικρό προσδόκιμο επιβίωσης και πολλές φορές χρειάζεται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για να κάνουν μεταμόσχευση πνεύμονος. Mm-hmm. Διότι στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιο κέντρο. Αυτή η τεχνική συγκεκριμένη που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σήμερα στην Ελλάδα και παγκοσμίως με αυτή την τεχνική λέγεται έγχυση ενδοβροχικά, με βροχοσκόπηση δηλαδή, βλαστοκυττάρων αυτολόγων. Δηλαδή τα βλαστοκύτταρα είναι κύτταρα τα οποία πάρθηκαν από τον ίδιο τον ασθενή, τα επεξεργαστήκαμε, απομονώθηκαν και εγχύθηκαν μέσα στους πνεύμονες με στόχο και την ελπίδα ότι θα αναπτυχθεί ιστός νέος πνευμονικός, ούτως ώστε το άτομο αυτό το οποίο πάσχει από βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια και ζει μόνο με οξυγόνο, να μπορέσει να σταθεροποιηθεί και να απαλλαγεί από την χρήση του οξυγόνου. Αυτά τα βλαστοκύτταρα είναι τα γνωστά βλαστοκύτταρα που ακούμε την ημέρα της γέννησης του παιδιού από τον νοφάριο λόρο, ή είναι βλαστοκύτταρα τα οποία τα παίρνουμε σε οποιαδήποτε ηλικία? Ναι, σε αυτά υπάρχει σύγχυση, είναι εντελώς διαφορετικά, δεν έχει να κάνει το ένα θέμα με το άλλο. Εδώ παίρνουμε κύτταρα του ιδίου του οργανισμού, του ενήλικα. Όχι από τον ομφάλιο λόρο, δεν φυλάζονται πουθενά, είναι εντελώς άλλη τεχνική. Και επειδή είναι ακριβώς κύτταρα του ιδίου του οργανισμού, δεν υπάρχει θέμα απόρριψης. Και η μέχρι τώρα εμπειρία που έχουν οι συνεργάτες από το εξωτερικό, ο κ. Πασπαλιάρης και η ομάδα του, δείχνουν ότι είναι ασφαλής τεχνική στη χρήση των βλαστοκυττάρων του ιδίου του οργανισμού. Πριν πάμε στα επιμέρους θέματα, θέλω να μου πείτε πώς ένας ασθενής και πότε αντιλαμβάνεται ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα. Ποια είναι αυτά τα ευρήματα τα οποία θα πρέπει να τον οδηγήσουν στον γιατρό για να φτάσουμε μέχρι και αυτού του σημείου? Μιλώντας για αυτή την δύσκολη πάθηση, την πνευμονική ίνωση, συνήθως τα άτομα είναι μεγαλύτερα από 50 χρονών, χωρίς να αποκλείονται και εξαιρέσεις. Έχουμε δει και άτομα που είναι 35 ετών. Αλλά η πλειοψηφία είναι πάνω από τα 50-55 χρόνια. Εκδηλώνεται καπνιστές συνήθως? Οι πιο πολλοί, το 80% είναι καπνιστές. Όταν ο μέσος μέσα συχνότητα είναι γύρω στο 40-45, εδώ βλέπουμε ότι είναι περίπου διπλάσια. Mm-hmm. Άρα περιλαμβάνεται στα νοσήματα τα οποία μπορεί να κάνει το κάπνισμα, η πνευμονική ίνωση η συγκεκριμένη. Και τα συμπτώματα εκείνα τα οποία πρέπει να ανησυχήσουν κάποιον είναι ένας χρόνιος ξηρός βήχας που επιμένει για πολλούς μήνες, πάνω από 3 μήνες, πολλές φορές και 6 μήνες, και η δύσπνια. Η δύσπνια η οποία σιγά σιγά γίνεται και πιο μεγάλη. Δεν κανείς, ενώ μπορούσε να περπατήσει 1 χιλιόμετρο, μετά δεν μπορεί να πάει 100 μέτρα, μετά δεν μπορεί να βγει έξω από το σπίτι. Αυτή η προοδευτική επιδείνωση μιας δύσπνιας, εάν δεν οφείλεται κάπου αλλού, τότε θα πρέπει να ανησυχήσει τον ασθενή, να πάει στον πνευμονολόγο, ο οποίος θα πρέπει να του κάνει ειδικές εξετάσεις με σπυρομετρήσεις εξειδικευμένες, αλλά και αξονική τομογραφία εξειδικευμένη που λέγεται υψηλής ευκρίνειας. Υπάρχουν αυτά στη δική μας? Υπάρχουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, διότι θα πρέπει να σας πω ότι το νοσοκομείο θεωρείται και το κέντρο μας αναφοράς για τέτοια νοσήματα, διότι οι άρρωστοι που συρρέουν είναι από την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και από την Κύπρο. Και επομένως έχουμε μια συσσωρευμένη εμπειρία και ειδικό ενδιαφέρον πάνω στο θέμα αυτό. Mm-hmm. Και μέσα στα πλαίσια αυτά, πέραν από τις φαρμακολογικές θεραπείες οι οποίες διερευνώνται, γιατί όπως είπαμε καμία πάρα πολύ καλή δεν έχουμε στα χέρια μας, η τεχνική αυτή η οποία
σήμερα αρχίσαμε από εδώ και πέρα να εφαρμόζουμε είναι η τεχνική των βλαστοκυττάρων. Αναπτύχθηκε εδώ, έτσι. Αυτή ήρθε σαν τεχνολογία που έχουν αναπτύξει ο κύριος Πασπαλιάρης, που είναι Έλληνας που ζει στην Αυστραλία, με την ομάδα του, και έχουν μια σχετική εμπειρία σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά με έγχυση ενδοφλεβίως σε διάφορα γκάμα νοσημάτων. Εδώ έχουμε εστιαστεί σε πνευμονική ίνωση, που η έγχυση γίνεται για πιο ασφαλή τρόπο μέσα στους βρόγχους, mm-hmm. μέσα στους πνεύμονες, διότι εκεί είμαστε σίγουροι τα κύτταρα αυτά θα καθίσουν και θα μπορέσουν να περιμένουμε να αναπτυχθούν. Άρα λοιπόν, κύριε Πασπαλιάρη, είναι ένας μηχανισμός στα βλαστοκύτταρα που τα επόμενα χρόνια θα πρωταγωνιστήσουν και θα μας δώσουν λύσεις και σε άλλα προβλήματα. Ναι, αυτό είναι το potential που έχουν. Είναι που για την ώρα οι πιο πολλές αρρώστιες βασισόμαστε απάνω στη φαρμακολογία, στα φάρμακα και στη χειρουργία. Τώρα αυτά που μπορούν να κάνουν τα βλαστοκύτταρα είναι που λένε regenerative medicine. Είναι που μπορεί να κάνουν κάτι που για την ώρα φάρμακα και χειρουργία δεν μπορεί να εκτελέσουν. Και υπάρχουν πολλές αρρώστιες που μπορεί να βοηθηθούν από αυτή τη τεχνολογία. Mm-hmm. Οπωσδήποτε θα το δείτε το μέλλον πιο και πιο και πιο πολύ. Πριν από 4 χρόνια υπήρχαν προπαντός στα βλαστοκύτταρα πολυποειδή που βλέπουμε, υπήρχαν πέσε 60 άθρα στις κυκλοπαίδειες των γιατρικών, τώρα δεις 1500 που βγαίνουν. Θα είπα να πει πιο και πιο πολλοί ερευνητές πέφτουν απάνω σε αυτό. Mm-hmm. Θα είναι λοιπόν ένα σημείο αναφοράς στα επόμενα χρόνια και εκεί θα βασιστούν και νέες έρευνες για να δοθούν λύσεις σε τι είδους ασθένειες μέσω των βλαστοκυττάρων. Συνήθως είναι σε πολλές ασθένειες, προπαντός κάθε ασθένεια έχει ένα που λένε degenerative component, κάτι που ζημιώνεται. Κάθε αρρώστια έχει κάτι που ζημιώνεται στο σώμα. Mm-hmm. Τα βλαστοκύτταρα βοηθάνε να ξαναφτιάξουν αυτή τη ζημιά. Την αρρώστια που υπάρχει μπορεί να μην τη φτιάξει, αλλά mm-hmm. τη ζημιά που έχει αποκτήσει είναι κάτι που ένα φάρμακο και χειρουργία δεν μπορεί να ναι. απαντήσει. Αν κάποιο όργανο ή κάτι έχει καταστραφεί, δηλαδή, ναι. να βοηθήσουν τον βλαστοκύτταρο έτσι ώστε να ξαναδημιουργηθεί ή να επισκευαστεί, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ακριβώς, κάπως έτσι. Η λέξη. Κύριε Κολιάκο, πώς γίνεται αυτή η διαδικασία με τα βλαστοκύτταρα, πώς λαμβάνονται και πώς στη συνέχεια. Τα βλαστοκύτταρα μπορεί να τα πάρουμε είτε από τον μυελό των οστών είτε από το λιπόδι ιστό. Τα τελευταία χρόνια γνωρίζουμε ότι ο λιπόδι ιστός είναι πολύ πιο πλούσιος από ότι ο μυελός των οστών, 1000 με 10.000 φορές περισσότερα με στοιχηματικά βλαστοκύτταρα, ή μπορεί να τα έχουμε φυλάξει από υλικό όπως είναι το αίμα του οφαλίου λόρου ή τα νεογυλά δόντια, ή ακόμη και από λιπόδι ιστό που πετάμε κατά τις λιποαναρρωφήσεις, όσο είμαστε υγιείς. Και μάλιστα, όσο πιο νέος είναι κανείς, φαίνεται ότι τα βλαστοκύτταρά του έχουν μεγαλύτερη θεραπευτική και αναπλαστική ικανότητα. Τουλάχιστον αυτό το ξέρουμε από δουλειές που έχουν γίνει σε πειραματόζωα. Οι εφαρμογές σε άνθρωπο είναι τελείως πρωτοποριακές. Τα τελευταία χρόνια γίνονται αυτό που λέμε κλινικές δοκιμές. Δηλαδή, δοκιμάζουμε τα βλαστοκύτταρα πλέον σε ανθρώπους για εφαρμογές. Και μπορούν να δοθούν είτε τοπικά για το κλείσιμο πληγών, είτε ενδοφλέβεια, όπου υπάρχει ένα φαινόμενο που στα αγγλικά ονομάζεται homing, που σημαίνει ότι το βλαστοκύτταρο πηγαίνει και βρίσκει εκεί που είναι η βλάβη και θεραπεύει τη βλάβη από μόνο του με μηχανισμούς που το ίδιο το σώμα μας έχει αναπτύξει, είτε να τα βάλουμε τοπικά, όπως εδώ έκανε ο κύριος Μπούρος πρωτοποριακά σε όλο τον κόσμο, τα έβαλε μέσα στους πνεύμονες, μέσα στους βρόγχους. Είτε ακόμη τα βλαστοκύτταρα θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε μικρά όργανα, όπως έγινε πριν από λίγο καιρό στην Ισπανία, όπου μια τραχεία πτωματική μετατράπηκε σε τραχεία της ασθενούς, την οποία μεταμοσχεύθηκε όταν επενδύθηκε με βλαστοκύτταρα της ασθενούς. Πήραν mm-hmm. μια πτωματική τραχεία, πέταξαν τα κύτταρα, την καθάρισαν από τα κύτταρα του δότη και με βλαστοκύτταρα της ασθένους την κάνανε να είναι ίδια με τον οργανισμό της ασθένους.